Το πρώτο βράδυ στην Καλύβα ήταν λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάφερα να κοιμηθώ. Υπήρχε η υπερένταση, λίγο το άγχος. Απλά έκλεισα τα μάτια μου και προσπάθησα να μην σκέφτομαι τίποτα, να περιμένω να ξημερώσει η επόμενη μέρα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα προσαρμοστώ και θα το συνηθίσω σιγά σιγά. Πώς ήταν το βράδυ σου, παιδί μου, ας πούμε, τι έκανες, τίποτα, γύρω να γίνεις πίσω. Απλά έκλεισα τα μάτια μου και περίμενα να ξημερώσει. Και εγώ την είχα έννοια όλο το βράδυ, γιατί ήταν δίπλα μου και την άκουγα ότι στριφογύριζε και έλεγα, είσαι καλά. Μου έλεγε, όχι, δεν κοιμάμαι καθόλου. Ξανά, μετά από μία ώρα, όλα καλά. Μέι, μου λέει, θα πάμε λίγο τουαλέτα μαζί. Δεν έβλεπα τίποτα. Και συγκαθήκαμε μαζί, τη συνόδευσα. Η Τζο κοιμήθηκε αρκετά δύσκολα το πρώτο βράδυ. Δυστυχώς για εκείνη δεν ήταν σαν εμένα και τη Σταυρούλα που απλά ξεραθήκαμε και ξυπνήσαμε την επόμενη μέρα. Ευτυχώς για εκείνη βέβαια είχε δίπλα τη Μέι, οπότε από ό,τι κατάλαβα τη έκανε λίγη παρέα το βράδυ, τη βοήθησε να πάει και τουαλέτα που είναι αρκετά δύσκολο σε πίσω σκοτάδι. Αυτό που της είπαμε όλοι είναι ότι εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, θα συνηθίσει από το δεύτερο το τρίτο. Νομίζω και με τον Τάλα το ίδιο έχει γίνει. Και χαμόγελα χρειάζεται και άμα συντηρήσει το χαμόγελό της, θα τη βοηθήσουμε κι εμείς και πραγματικά όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Τα κορίτσια κλασικά την προσέγγισαν με το καλημέρα. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε. Μεταξύ μας γελάγαμε κιόλας, η αλήθεια είναι όταν το βλέπαμε. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, το έχουμε ξαναδεί το επεισόδιο ξανά και ξανά. Θεωρώ ότι είναι έξυπνη κοπέλα και θα καταλάβει ότι το μόνο που κάνουν είναι απλά να χρησιμοποιούν άτομα για ψηφοθερικούς λόγους. Ξέρουμε κάθε φορά ότι θα πέσουν σαν αρπακτικά κάποια άτομα ήδη από πάνω τους. Πέσανε ναι, και ακόμα μια φορά. Απλά εμείς συνεχίζουμε το ίδιο τροπάριο με την έννοια ότι είμαστε εδώ, όποιος μας ζητήσει μια βοήθεια, όποιος θέλει το παραμικρό. Ναι. Αλλά αφήνουμε πάντα τους άλλους να επιλέξουν και όχι εμείς αυτούς μόνο και μόνο επειδή μπήκανε στο παιχνίδι. Και είναι λίγο πολύ το ίδιο που είχαμε κάνει και εμείς. Το μόνο που κάνουν είναι να χρησιμοποιούν άτομα για ξεκάθαρα για τις ψηφοφορίες. Το ίδιο είχαν κάνει με τον Τάλα που τη δεύτερη μέρα με ψήφισε και μετά μου ζητούσε μια εβδομάδα συγγνώμη και του έλεγα εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, ήταν αναμενόμενο θα συμβεί. Το ίδιο κάνανε με τη Σταυρούλα. Τώρα το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και με την Τζο. Το περιμένουμε. Δεν το ελέγχουμε και δεν μας ενδιαφέρει να το ελέγξουμε. Ξέρουμε ότι είμαστε τρεις. Κάθε εβδομάδα κάποιος ήταν υποψήφιος και όπως έχω ξαναπεί, όσο παραμείνουμε στο παιχνίδι. Και όλο αυτό το αδερφούλα, κολλητούλα και τα σχετικά που προσωπικά για μένα είναι ξεφτιλίκια όταν πρόκειται για μία και δύο μέρες. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να τα κάνουμε όπως τα κάνανε στη Σταυρούλα. Και αυτό, εντάξει, η Τζο φαίνεται πιο χαμηλών τόνων, λίγο πιο ντροπαλή. Αν αισθάνεται πιο οικία μαζί μας, προφανώς και μας χαρά μας. Αλλά όπως λέμε πάντα, αφήνουμε επιλέξει. Και μπορεί να είναι χαμηλών τόνων και ντροπαλή, αλλά πιστεύω ότι ξέρει πολύ καλά τι γίνεται.